Ε, τελείωσε το Eurogroup, τώρα έχουμε το ECOFEN, η Ελλάδα συζητήθηκε ε, και για άλλη μια φορά τα αυτιά μου είναι στη θέση τους, δεν τραβήχτηκαν τα αυτιά μου όπως ε, γράφονται στην Ελλάδα. Δεν συζητήσαμε καθόλου και κανένας δεν ανέφερε το Ελντοράντο. Δεν μας είπανε ότι το πρόγραμμα δεν πάει καλά. Δεν μας είπανε ότι έχουμε μεγάλο δημοσιονομικό πρόβλημα και πρέπει κάτι να κάνουμε. Ήταν μια συζήτηση σε πάρα πολύ καλό κλίμα όπου ο πρόεδρος του Eurogroup αλλά και πολλοί άλλοι είπαν ότι ο στόχος είναι να βγούμε από το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018 χωρίς την ανάγκη για άλλου προγράμματος και ότι όλοι πρέπει να δουλέψουμε μαζί για αυτό το στόχο, ότι είναι σωστό ότι η ελληνική οικονομία, η, η ελληνική κυβέρνηση έχει πάρει την απόφαση να τελειώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται με την τρίτη αξιολόγηση. Μας βάλανε κάποια θέματα που χρειάζεται περισσότερη συζήτηση. Κάποια από αυτά έχουν να κάνουν με τα κόκκινα δάνεια, όπου υπάρχει μια ανησυχία ότι πρέπει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα για να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα μπορέσουν οι τέσσερις εμπορικές τράπεζες να μπορούν να δανείζουν ακόμα περισσότερο στην πραγματική η οικονομία. Εξέφρασε την ευχαρίστησή του ο πρόεδρος Δράγκη ότι αρχίζουν τα χρήματα να επιστρέψουν Στρέφουν στις ελληνικές τράπεζες, ότι ε, αντιμετωπίζουν με σοβαρό τρόπο τα, τα, κόκκινα δάνεια και άρα πρέπει να κάνουμε ακόμα πιο γρήγορες κινήσεις με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς για να μπορεί οι, οι τράπεζες μέσα στο 2018 να πάνε καλύτερα, ακόμα καλύτερα από ό,τι πηγαίνουν τώρα. Οι θεσμοί θα έρθουν τώρα, όπως ξέρετε, είναι τα τεχνικά κλιμάκια κάτω στην Αθήνα. Οι θεσμοί είπαν ότι το πιο πιθανό είναι θα έρθουν πολύ σύντομα μετά από τις Συναντήσει συναντήσεις ε, του Δουνουτού. Ε, μπήκε το θέμα πάλι του Ελστάτ και του κυρίου Γεωργίου. Εξήγησα ότι δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για τα ελληνικά στοιχεία και η μόνη καταδίκη που έχει ο κύριος Γεωργίου είναι για διαδικαστικό θέμα. Ότι αν ε, καλούσε ή δεν καλούσε το διοικητικό συμβούλιο. Κάτι που ούτε φέρνει σαν αμφισβήτηση τα ελληνικά στοιχεία, ούτε βεβαίως και την ανεξαρτησία ε, του το ΕΛΣΤΑΤ, όπου όλοι δεχθήκανε ότι επί την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΣ δεν υπάρχει καμία, ε, κανένας προβληματισμός για την ανεξαρτησία της Ελστάτ. Άρα νομίζω, συνοψίζοντας, ότι ήταν μια πολύ καλή συνάντηση ε, για την ελληνική οικονομία. Κανένα δεν εφησυχάζεται, κανένα δεν λέει ότι έχουν τελειώσει τα προβλήματα. Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά για αυτό το στόχο που έβαλε και ο πρόεδρο Ντάισεπλουμ να βγούμε από το πρόγραμμα χωρί την ανάγκη νέου προγράμματο. Σα ευχαριστώ πολύ. Τώρα πώ προχωράμε. Okay, so there's